Μπάκαλο, η μπακαλοταβέρνα του Παντελή του Σκουφάντερου εδώ είναι. Μάλιστα, εδώ είναι. Μήπως φάνηκε ο κύριος Μπούρμπουρης. Ποιος είναι ο Μπούρμπουρης? Ο κύριος Μπούρμπουρης, ο κύριος Κιτσάρας. Μπα, ο Κιτσάρας είναι και ο Μπούρμπουρης. Έχει δυο ονόματα λόγω αναισθήματος, βλέπεις. Πρέδρεφε, μου φάνηκε ναι ή όχι? Όχι, δεν φάνηκε. Και ανησυχούμε κι εμείς. Τον αποθυμήσαμε, λέμε τι να γίνει, κύριε Τάπη. Λοιπόν, άμα θα έρθει ο κύριος Κιτσάρας, γιατί θα έρθει. Α, θα έρθει. Πες το ότι τον περιμένει ο Μίτσος ο σοφέρ στον καφενέ. Εσύ ο Μίτσος ο σοφέρ? Εγώ είμαι. Χάρηκα διόν του, Ζήκους. Mm. Του λόγου σου, από πού είσαι? Μπάθες και ταυτότητα. Γιατί ρωτάς από πού είμαι? Γιατί δείχνεις για μεγάλος αετός, μωρά αδερφέ μου. Μπα. Μπα στο διάλογο, ρε παλιό σου φεράντζα, που θα με πεις και αετό. Άντε μη μαλώ σου βραδιάτικα πάλι. Άντε. Γεια σου, Ζήκο. Ρε καλός τον κολοσσό της Ρόδου. Δεν μου λες Ζήκο. Δεν σου λέω. Με ζήτησε κανένας? Ναι, σε ζήτησε ένας λεκρίτης. Γιατί τον λες λεκρίτη τον άνθρωπο, τον ξέρεις, μωρέ? Μήτι που τον ξέρω και μήτι που επιθυμώ να συνάψω σχέση με παλιού λεκρίτη. Του οποίου ήθελα να δείρω κιόλα, το λέω κι αυτό. Λοιπόν, τι σου είπε για μένα? Ο λεκρίτης? Ναι, μωρέ, ο λεκρίτης, μωρέ. Τώρα που του παραδέχεις ότι είναι λεκρίτης, εντάξει, θα σου πω γιατί πρώτα μου είσαι αναντηρηξία. Σε περιμένει στον καφινέ, εδώ στη Τζιλιβίγκα, στροφή. Σε περιμένει, Μίτσος λέγεται. Εντάξει. Κύριος Μίτσος, εγώ Ζήκος. Εντάξει, Ζήκο. Θα ξανάρθω, Ζήκο. Να ξανάρθεις. Θα ξανάρθω να καθαρίσουμε, Ζήκο. Το καθαριστήριο είναι για σένα.